Γεια σου, ομάδα, και καλώ ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι. Το παγκόσμιο Κύπελλο έρχεται στο FIFA 23 και για την περίοδο που θα διεξάγεται αυτό το τουρνουά, περιμένουμε τεράστιο content στο παιχνίδι. Path to glory παγκοσμίου κυπέλου, Team of the Group Stage, Team of the Knockout Stage, Man of the Match, Showdown SBCs, Flashbacks παγκοσμίου κυπέλου, Hero Packs παγκοσμίου κυπέλου, Icon Packs παγκοσμίου κυπέλου. Ο χαμό. Όλα αυτά θα έρθουν από τι 11 Νοεμβρίου που θα ξεκινήσει και επίσημα το πρόμο. Όλο το Ultimate Team θα είναι θεματικά αφιερωμένο στο παγκόσμιο κύπελο με διάφορα πρόμο τα οποία θα υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών. Η EA δημοσίευσε ένα pitch note το οποίο βρίσκουμε αυτή τη στιγμή που λέει και πάρα πολλέ Οπότε πάμε να δούμε τα πιο σημαντικά πράγματα που περιμένουμε να έρθουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, στο FIFA 23. Για το offline κομμάτι του παιχνιδιού και για το online, αλλά κυρίω το κομμάτι που βρίσκεται εκτό του Ultimate Team, περιμένουμε τα κλασικά kick-off παγκόσμιου κυπέλου, που μπορεί να παίξει με CPU, να διοργανώσει κάποιο τουρνουά και να φτιάξει το τουρνουά του παγκόσμιου κυπέλου, να παίξει online με τι ομάδε του παγκόσμιου κυπέλου, Όπω επίση και διάφορα μικρά mode που θα διεξάγονται και offline και online, που όλα αυτά θα υπάρχουν κυρίω σε μια κατηγορία που θα λέγεται FIFA World Cup Live. Όσον αφορά το Ultimate Team, δεν θα έχουμε κάποιο ξεχωριστό mode του παγκοσμίου αλλά όπω είπα και προηγουμένω, όλο το Ultimate Team θα είναι θεματικά αφιερωμένο στο παγκοσμίο κύπελο σε όλη την περίοδο που θα διεξάγεται. Θα έχουμε τα swaps παγκοσμίου κύπελου, όπου κλασικά εκεί θα πρέπει να παίρνουμε τα tokens που θα πάρουμε ένα δωρεάν token όλη την πρώτη μέρα, όπω γίνεται συνήθω τα swaps μέχρι τώρα, τα οποία θα μπορούμε να αποκτούμε με διάφορα objective, όπω κάποια offline σε squad battles, κάποια online σε και αυτά μετά θα μπορούμε να τα εξαργυρώσουμε για κάποιο reward. Προ το παρόν δεν ξέρουμε κάτι για τα rewards, δεν έχουμε κάποιο leak περί αυτών των πληροφοριών. Σε λίγο όμω θα σα δείξω όλα τα card designs που θα αφορούν τα πρόμο του παγκοσμίου κυπέλου που έχουν λικαριστεί. Όπω μα αναφέρει το Pitch Note, θα υπάρχει ένα νέο σύστημα για rewards. Αυτό το νέο σύστημα rewards θα ονομάζεται World Cup End of Events Rewards. 10 κατηγορίε ανταμοιβή από κάρτε που θα μπορούμε να πάρουμε πάλι μέσα από το παιχνίδι, οι οποίε θα είναι limited και όχι μόνιμε κάρτε που θα μένουν μετά στο club, θα είναι μόνο για αυτό το reward system. Και όσε παραπάνω κατηγορίε θα μπορούμε να συμπληρώσουμε, τόσο περισσότερα rewards θα μπορούμε να πάρουμε. Αυτά τα rewards θα μπορούμε να τα κάνουμε ρηδίμα 4 Ιανουαρίου και μετά. Εννοείται ότι με την έναξι του συγκεκριμένου πρόμο έρχονται οι ήρωε, οι hero παίκτε του παγκοσμίου κυπέλου που περιμένουμε από την αρχή του παιχνιδιού. Όσοι είχαμε κάνει pre-order την Ultimate Edition του παιχνιδιού μέχρι και τι 21 Αυγούστου, θα δικαιώμαστε ένα πακέτο με έναν random παίκτη χείρο παγκοσμίου κυπέλου. Οι συγκεκριμένοι χείρου θα αντικαταστήσουν του απλού και του βασικού στα πακέτα. Κάποιοι από αυτού θα μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσα από κάποιε BCs ή κάποια objectives. Πάμε να δούμε και τα card designs έτσι όπω έχουν γλυκαριστεί με την περιγραφή του. Θα έχουμε την απλή κάρτα ενό παίχτη παγκοσμίου κυπέλου, icon παγκοσμίου κυπέλου, καταπληκτικό card design, path to glory παγκοσμίου κυπέλου, star παγκοσμίου κυπέλου, δεν ξέρω τι θα φορά ακριβώ, τα swap tokens εδώ του παγκοσμίου κυπέλου, ο hero παγκοσμίου κυπέλου, team of the tournament, World Cup, το Road to the World Cup, World Cup Stories και World Cup Phenoms. Αυτέ είναι οι ονομασίε που έχουμε δει και έχουν ελικαριστεί για τι συγκεκριμένε κάρτε και τα συγκεκριμένα card designs. Αυτά είναι λοιπόν μαζεμένα τα πιο σημαντικά νέα που έχουμε για το παγκόσμιο κύπελο που έρχεται στο FIFA 23. Περιμένω στα σχόλια την άποψή σα για όλο αυτό το θεματικό παγκόσμιο κύπελο στο παιχνίδι και εμεί ομάδα τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο ή live stream.